Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι 5η, 12η ημέρα του Οκτωβρίου του 2023. Ο καιρός φαίνεται ότι χαλάει σιγά σιγά με πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το βράδυ. Εν τούτης, τα μεσημέρια η θερμοκρασία ανεβαίνει και είναι αυτό το διφορούμενο, το κρύο το πρωί και ζέστη το μεσημέρι. Την ίδια στιγμή, στον ευρύτερο χώρο της χώρας μας, αλλά και την νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν ολοένα και δυνατότερα και από ό,τι λένε τα ειδησιογραφικά διεθνή πρακτορία, το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επέμβαση στην Λωρίδα της Γάζας. Όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που επηρεάζει τον πλανήτη ολάκερο. Από τη μία η εξουδετερώση της Χαμάς, όπως λέει ο Ισραηλινός στρατός, από την άλλη οι άμαχοι, που είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες άμαχοι στην Λωρίδα της Γάζας, περισσότερο από 2.500.000 κατοικούν σε αυτήν την μικρή γεωγραφικά έκταση του πλανήτη. Ο Αντώνιο Κουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζητά απεγνωσμένα έναν διάδρομο, έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, αμήτι άλλο, για την αποχώρηση των αμάχων από την περιοχή. Ενώ την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, διαμηνύει ότι κάθε εξτρεμιστής τρομοκράτης, όπως χαρακτηρίζει, της Χαμάς, είναι πια νεκρός, προμηνύοντας την χερσαία επέμβαση. Θα πάμε να δούμε αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα με τις δηλώσεις Νετανιάχου αλλά και Κουτέρες και επανερχόμαστε. Κάθε μέλος της Χαμάς είναι ένας νεκρός. Η Χαμάς είναι το ISIS και θα συντριβεί και θα εξαλειφθεί όπως ο κόσμος συνέτριψε και εξάλειψε το ISIS. Οι ζωτικές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, των τροφίμων και του νερού, πρέπει να επιτραπούν στη Γάζα. Χρειαζόμαστε ταχεία και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση τώρα. Μένουμε στα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εκεί στην Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ. Θα δούμε ένα απόσπασμα από την δημοσιογραφική, θα έλεγε κανείς, επιτυχία της τηλεόρασης του Flash. Ο καλός συνάδελφος ο Βαγγέλης Χριστόδουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μίλησε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας των Ελλήνων που κατοικούν στο Ισραήλ, τον Αναστάσιο Δαμιανό, ο οποίος μιλά για τα όσα ζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Θα μιλήσουμε μόνο για τους Έλληνες εδώ, γιατί τα άλλα τα βλέπετε στην τηλεόραση και αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, οι Έλληνες εδώ στο Ισραήλ είμαστε γύρω τα 1.200-1.300 με το παραπάνω. Όμως 80-85% είναι στα Ιερουσαλήμα. Μένουν εδώ στα Ιερουσαλήμα μόνιμα δεύτερη γενιά και τρίτη γενιά και με το Πατριαρχείο. Ναι. Όμως οι Έλληνες που φύγανε από εδώ ήταν προσκυνητές. Ήταν οι τουρίστες που έρχονται εδώ να επισκεφτούν τα Άγια Μέρη, να πούν πριν δύο μέρες ή τρεις μέρες νομίζω, ήταν κάπου 140 προσκυνητές, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν από την Κρήτη και ήταν στην Μπεθλέμ. Γιατί πάνε στην Μπεθλέμ και μένουν εκεί τα ξενοδοχεία, γιατί τα πράγματα είναι πιο φθηνά. Ναι. Όμως όταν θέλανε να φύγουν δεν μπορέσανε και έτσι αφήνει καλά να πούν πώς λέει, αυτοπορείο εξωτερικών, τους κάλμαρε και έκανε όλα τα αυτά και έβαλε αεροπλάνο και τους πήρε πίσω, τους γύρισε πίσω. Και χτες πάλι τα ίδια, μερικοί Έλληνες που ήταν εδώ, μια από αυτές ήταν φιλοξενούμενη κοντά μου στο σπίτι, πάλι τα ίδια με το προξενείο, ξέρετε, τους πήραν. Και αύριο τα ξημερώματα έχει άλλο ένα αεροπλάνο, πάλι το πολύ εξωτερικό, νομίζω αύριο θα είναι το Cyprus Airways, η ώρα 4.30 το πρωί, που θα πετάξει στην Κύπρο, κάτω την Κύπρο, θέλει να πάνε από πίσω στη χώρα τους. Μάλιστα. Ναι. Επομένως υπάρχει μια επικοινωνία και μια συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση μέσω της πρεσβείας, κύριε Δαμιανέ, πάρα σωστά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα αυτό πολύ, είναι θετικό. Όχι λίγο, πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Ελλάδα, έχω μια απελευθερωμένη εδώ, από την Αγγλία, τη λένε, ήρθε το πρόβλημά σου. Είναι πάγωρα σε εισιτήριο
του γενέβα το σιδήρο πάνω από 1500 πώς λένε, pound. Η Ελλάδα που έβαλε αυτά τα αεροπλάνα είναι δωρεάν για να πήγουν εκεί να είναι αυτά. Τώρα κύριε Δανιανέ, γνωρίζουμε ότι οι πιο πολλοί Έλληνες μένουν στην Ιερουσαλήμ, αλλά υπάρχουν διασκορπισμένοι Έλληνες και σε άλλες περιοχές. Έχουμε ακούσει και μαρτυρίες Ελλήνων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύραξης λόγω της κατοικίας τους ότι ήταν εκεί, έτσι. Κοίτα, να σας πω. Έχει, οι περισσότεροι είπαμε εδώ στο στα Ιερουσαλήμ. Έχει μερικές οικογένειες που βρίσκονται κάτω στη Ιάφα, στη Ιάφα της Τελαβίβ, είναι μαζί. Έχουν άλλοι που είναι στη Χάιφα, έχει άλλοι που είναι στη Ναζαρέτ, έχει άλλοι που είναι στη Χαρσκενά της Γαλιλαία. Όμως, ως τώρα, να πούμε δόξα τω Θεώ, όλα καλά, ως τα πράγματα. Πρόπαντο εδώ στα Ιερουσόλυμα, πάρα πολύ. Ξέρεις, η ησυχία είναι η ρουτίνα της καθημερινή. Αυτά, εγώ πριν μια ώρα γύρισα από... Καθόμενα σε ένα καφενείο εδώ και τα ακούω και αυτά. Τα λεωφορεία, τα ταξιά, τα μαγαζιά, τα καταστήματα, όλα είναι, λειτουργούν. Υπήρχε μια λίγο φόβο, γιατί πριν μια μέρα, νομίζω χτες ή προχτές το απόγευμα, είχαν πει να οικονομήσετε μπουκάλια νερό, μπαταρίες, γιατί μπορεί να κοπεί το ηλεκτρικό και αυτά, και ο κόσμος μπήκε λίγο στο πανικό, όμως τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι καλά. Είναι ήρεμα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, κύριε Δαμιανέ, όχι μόνο για τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Μόνο, αν με επιτρέπεις, μόνο μια άλλα αυτά. Παρακαλώ. Εδώ στα Ιερουσαλήμ, μέχρι τώρα, εγώ έζησα 10 πολέμοι. Μέχρι τώρα η Ιερουσαλήμ πάντα ήταν πιο ασφαλή πόλη στο Ισραήλ. Γιατί έχουν μέσα, οι μουσουλμάνοι έχουν τουλάχιστον, είναι 30%, 35% είναι Άραβοι, οι Χριστιανοί έχουν το Παναγιωτάκο, οι Ισραηλοί έχουν το τείχο του Ντακρίου. Και έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή, ήταν όλα τα πράγματα ήρημα. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές και θα, πιο συγκεκριμένα θα πάμε στις περιφερειακές εκλογές, επαναληπτικές εκλογές λοιπόν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, για την ανάδειξη νέας περιφερειακής αρχής στην Δυτική Μακεδονία. Ο Γιώργος Κασαπίδης και ο Γιώργος Αμανατίδης αναμετρώνται για το ποιος θα είναι τελικά ο ένικος της ΖΕΠ από την 1η-1η του 2024. Εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ φιλοξενούμε έναν από τους εκλεγμένους, εψηφισμένους πια περιφερειακούς συμβούλους, αλλά και νυν περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη της Πορεία Δημιουργίας του Γιώργου Κασαπίδη. Είναι ο Στέργιος Κιάνας, αντιπεριφερειάρχης. Κύριε Κιάνα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το ταξίδι μέχρι να ολοκληρωθεί έχει ακόμα λίγο δρόμο και προσπαθούμε κι εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή να πείσουμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να μας εμπιστευτούν. Τώρα, μέχρι να πούμε για τις προσπάθειες και το τι εισπράτεται, να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Κοιτάξτε, ήταν μια ισορροπημένη κατάσταση έτσι, μεταξύ των δύο παρατάξεων. Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάει ένας καινούργιος αγώνας. Αυτή τη βδομάδα που κυλάει είναι μια καινούργια προσπάθεια για να πείσουμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και θεωρώ ότι τα ακούσματα και όλες οι επαφές που έχουμε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ξανά οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας θα μας εμπιστευτούν. Αν γινούσαμε το χρόνο πίσω, ενδεχομένως είναι πράγματα τα οποία συνέβησαν και δεν θα έπρεπε ή πράγματα που δεν συνέβησαν και θα έπρεπε. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο, σε ό,τι αφορά ενδεχομένως και την δημοσιοποίηση του κυβερνητικού, αν θέλετε, του περιφερειακού έργου της προηγούμενης περίοδου, που ενδεχομένως δεν έγινε όπως θα έπρεπε. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αν μιλάτε για το πώς χειριστήκαμε εμείς την προηγούμενη τετραετία και κατά πόσο ας πούμε, επικοινωνιακά λειτουργήσαμε, σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα έτσι ώστε να φτάσει σε κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας όλο αυτό το σπουδαίο έργο που έγινε από την Περιφερειακή Αρχή.
Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο, θεωρώ ότι οι κινήσεις που κάναμε, ο τρόπος που χειριστήκαμε το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και σας ξαναλέω ότι το σημαντικό είναι ότι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας νομίζω ότι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια και θεωρώ ότι θα μας ξανατιμήσουν με την ψήφο τους τώρα στο δεύτερο επαναληπτικό γύρο. Είναι κρίσιμη αυτή η χρονική στιγμή που γίνονται οι εκλογές και νομίζω ότι η επόμενη μέρα, η επόμενη πενταετία που ουσιαστικά θα καλεστεί να διαχειριστεί πράγματα ο νέος Περιφερειάρχης, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον, όχι μόνο των 5 χρόνων, αλλά πολύ περισσότερο για την περιοχή μας. Ισχύει αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν μπει οι βάσεις έτσι ώστε αυτή την πενταετία να υλοποιηθούν πολύ σημαντικά πράγματα στην περιοχή μας και να έρθουν πάρα πολλοί πόροι στην περιοχή μας που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή δουλέψαμε πάνω σε αυτό, οριμάσαμε πράγματα για την περιοχή μας και θέλουμε να δούμε τους καρπούς της προσπάθειάς μας να υλοποιούνται. Και γι' αυτό ζητάμε να είμαστε κι εμείς πάλι στο τιμόνι της Περιφερειακής Αρχής. Θεωρώ ότι όλη η προσπάθεια που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη με το πείσμα του, με την εργατικότητά του, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλή αναπτυξιακή προοπτική την περιφερειά μας τα επόμενα χρόνια. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και το πόσο πλέον έχει ανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιώθετε ίσως ως συνδυασμός ενός ομάδα μια πικρία με την έννοια της ατυχής της στιγμής, δηλαδή ότι έχουν γίνει οι προετοιμασίες, έχει γίνει μια ορίμανση, αλλά δεν προλάβατε χρονικά να φανούν οι καρποί αυτής της προσπάθειας και άρα ενδεχομένως νιώθετε μια πικρία? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πικρία, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα σταματήσουμε να είμαστε εμείς στο τιμόνι της Περιφερειακής Αρχής. Ναι, αλλά αν είχαν αυτά όλα ρευστοποιηθεί και φανεί, τότε θα ήταν ευκολότερος ο δρόμος. Αυτό εννοώ. Μακάρι να λειτουργούσαν όλα τα πράγματα και στο δημόσιο με κανόνες ιδιωτικούς και σίγουρα θα μπορούσαμε να δούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς όμως, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι αυτό που σκέφτεσαι ή αυτό που σχεδιάζεις δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι μπορείς να το πετύχεις μέσα στα στενά περιθώρια αυτής της τετραετίας. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η τετραετία έχει και κάποιες αντικσοότητες, κάποιες συνθήκες που δεν μπορούσε κανένας να τις προβλέψει και φυσικά δεν άγγιζαν μόνο την περιφέρειά μας, άγγιζαν το σύνολο του κόσμου, θα έλεγα εγώ, έτσι, και με το COVID και με την ενεργειακή κρίση, που ήταν σημαντικά αγκάθια για την ανάπτυξη οποιασδήποτε περιοχής. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, σταθήκαμε στο ύψος της εξυπηρέτησης του πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας και αυτό είναι που θέλουμε να εκτιμήσει ο κόσμος της περιοχής μας. Τώρα, από χθες, να σας πάω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, από χθες, επειδή είστε και αρμόδιος και τεχνοκράτης, είστε και πρόεδρος του ΤΕΕ, πέρα από την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη σχετικού με τα τεχνικά έργα. Από χθες έχουμε πλήρη απελευθέρωση στην κυκλοφορία σε ό,τι αφορά τη γέφυρα, την υψηλή γέφυρα Σερβίων. Ισχύει αυτό που λέτε. Μετά από αρκετή προσπάθεια καταφέραμε να δώσουμε σε πλήρη κυκλοφορία για οχήματα μέχρι 40 τόνων και για φορτηγά δηλαδή την γέφυρα των Σερβίρων, με κάποιους κανόνες βέβαια και με κάποιες αποστάσεις που πρέπει να κρατούν τα οχήματα μεταξύ τους. Νομίζω ότι το θέμα αυτό της γέφυρας είναι κάτι το οποίο το χειριστήκαμε με το πιο σοβαρό τρόπο και επιστημονικό, θα έλεγα, και χωρίς έτσι να προσπαθούμε να χαϊδέψουμε. Σας κατηγορούν πάντως ότι αργήσατε, με την έννοια ότι πέρασαν 4 χρόνια και γίνεται στην τελευταία χρονικά περίοδο της θητείας σας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το θέμα της γέφυρας δεν είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τώρα. Αν πάρτε και λίγο πίσω το χρόνο, θα δείτε ότι και το 2012 έγιναν ενέργειες για να δουν την κατάσταση της γέφυρας αυτές, αλλά πάντα κάτι συνέβαινε και σταματούσαν κάποια πράγματα και δεν εξελισσόταν το να γίνει μια συνολική μελέτη συντήρησης αυτής της γέφυρας. Εμείς, βλέποντας την κατάσταση και έτσι δεχόμενοι και τις μαρτυρίες επιστημόνων που και αυτοί από μακροσκοπικούς ελέγχους έβλεπαν ότι κάτι συμβαίνει σε αυτή τη γέφυρα, πήγαμε και εξελίξαμε τα πράγματα ακόμα παραπάνω και φυσικά καταφέραμε να βρούμε και ένα σοβαρό πρόβλημα της γέφυρας που, αν το αφήναμε και αυτό στην τύχη του, ξέρετε ότι μπορεί να κινδύνευαν σήμερα ζωές. Θεωρώ ότι χειριστήκαμε το θέμα με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν είναι ένα θέμα που λύνεται σε 10 μέρες όπως λένε κάποιοι που το παίζουν και τεχνοκράτες, αλλά είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι όπως κύλησαν τα πράγματα, βρέθηκαν ακριβώς τα ελαττώματα αυτής της γέφυρας και θεωρώ ότι εξελίσσονται τα πράγματα
πράγματα με τον ιδανικό τρόπο, έτσι ώστε σήμερα να ξέρουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως του νομού Κοζάνης και των περιοχών Βελβεντού, Σερβίων, που κυρίως έτσι κινούνται πάνω στη γέφυρα αυτή, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και ουσιαστικά μπαίνουν και τα θεμέλια, έτσι ώστε να γίνει και αυτή η μελέτη συντήρησης, η συνολική μελέτη συντήρησης της γέφυρας, έτσι ώστε να πάρει και μια διάρκεια ζωής πολύ, πολύ περισσότερων χρόνων. Άρα, λέμε στους πολίτες ότι η γέφυρα πια είναι ασφαλής και με τις τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν ή και που θα γίνουν στη συνέχεια θα αποκτήσει και μια μακροζωία. Έτσι, για κάποια ακριβώς. Χρόνια. Δεν τίθεται θέμα νέας γέφυρας σκέψεων τέτοιων. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι όλες οι εισηγήσεις όλων των ειδικών είναι προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα να γίνει μια νέα γέφυρα στην περιοχή μας. Νομίζω ότι έπρεπε να ακουστεί αυτό. Θέλω να πάμε πάλι στο πολιτικό θέμα και να ρωτήσω ευθέως τον Στέργιο τον Γιάννα, ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο συνδυασμών. Το λέω αυτό γιατί πολύ απλοϊκά θα μπορούσε να πει ένας μέσος πολίτης και ενδεχομένως και ένας μέσος πολίτης που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει και καμιά ιδεολογική σοβαρή διαφορά και οι δύο δεξιοί συνδυασμοί είναι. Το λέω έτσι όπως μου μεταφέρεται και ακούγεται. Υπάρχει διαφορά και ποια είναι αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το καλό του τόπου μας. Και νομίζω ότι όλοι οι συνδυασμοί, ανεξαρτήτως χρώματος, όπως αναφέρατε εσείς την μπλε απόχρωση, ας το πούμε, δεν κινείται με αυτό το δεδομένο, αλλά το πώς θα υπηρετήσει τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Υπό αυτή την έννοια, σίγουρα δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα στον τρόπο που θες να διαχειριστείς τα πράγματα. Και εκεί πέρα νομίζω ότι με τον άλλο συνδυασμό που είμαστε τώρα στις εκλογές, σίγουρα μας χωρίζουν πολλά. Γιατί εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε μια πορεία την προηγούμενη τετραετία που είχε ως στόχο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα ζητήματα, την ανεργία και ουσιαστικά να οδηγήσουμε σε ανάπτυξη την περιοχή, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και φυσικά να ασχοληθούμε με την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο είναι αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο την επόμενη πενταετία. Από εκεί και πέρα τώρα, ξέρετε ότι κάποιοι συνδυασμοί όταν δημιουργούνται καιροσκοπικά και ουσιαστικά μόνο για την καρέκλα, γιατί είδατε κι εσείς, νομίζω ότι μπορεί να είδατε και κάποιες δηλώσεις του επικεφαλής του συνδυασμού, του κυρίου Αμανατίδη. Λέτε στο κομμάτι του ότι δεν έχει κλέχτηκε βουλευτής και. Ότι ουσιαστικά ο ίδιος δήλωσε και μαρτύρησε ότι αν έβγαινε βουλευτής δεν θα τον ενδιέφερε η περιφέρεια και ότι θα στήριζε τον κύριο Κασαπίδη ως υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε κι εσείς πόσο. Πώς χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι τις καταστάσεις και τις τύχες του τόπου τους, μόνο για το δικό τους συμφέρον. Δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής, δεν του δόθηκε μια κυβερνητική θέση και ουσιαστικά έρχεται τώρα να το παίξει σωτήρας της περιοχής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εδώ πέρα υπάρχει μια συνέχεια σε όλα τα πράγματα. Εμείς δείξαμε με τον τρόπο μας ότι μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να διαχειριστούμε τις τύχες του τόπου αυτού και γι' αυτό ζητάμε ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας να μας στηρίξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα έτσι, με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω και τους πολίτες του νομού Κοζάνης που με στήριξαν και που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους, που για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και μου δίνει κουράγιο και φυσικά με γεμίζει με ευθύνη για να εργαστώ για τον τόπο μου. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ. Μένουμε στην αυτοδιοίκηση, στον δεύτερο βαθμό, στις περιφερειακές εκλογές. Θα κουβεντιάσουμε με τον πρώτο σε ψήφους, τον ψηφισμένο πια περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη του υποψήφιου περιφερειάρχη του Γιώργου του Αμανατίδη, Συμμαχία για την Ανάπτυξη, τον κύριο Αθανάσιο Τάσκα, ο οποίος είναι από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Κύριε Τάσκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Νομίζω πως το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί, ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Έχουμε πάρει κεφάλι, θα έλεγα εγώ. Αυτό περιμέναμε και αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε και την ερχόμενη Κυριακή. Ποιο ήταν έτσι το μυστικό της επιτυχίας για να καταφέρετε να πείσετε αυτή τη μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας?
πω το εξής. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και επιζητάει κάτι το διαφορετικό. Το βλέπουμε στα μάτια τους, στο πρόσωπό τους. Ειδικά θα μιλήσω εγώ για την Φλόρινα, για τον τόπο μου, ας πούμε. Βλέπουμε τον κόσμο ότι θέλει μια ελπίδα, μια προοπτική. Νομίζω ότι αυτή την ελπίδα και την προοπτική μέσα από το πρόγραμμά μας τους την προσφέρουμε εμείς. Έτσι νομίζω ότι πείθεται ο κόσμος μόνο, αλλά θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη σοβαρά από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, τουλάχιστον για την Φλόρινα. Αρκεί να σας πω πως δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα, οπότε ο κόσμος έχει το αισθητήριο και καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Είδανε ανθρώπους γνήσιους πάνω σε εμάς. Έχουμε μια ισχυρή ομάδα η οποία δούλεψε πόρτα-πόρτα, όλα τα παιδιά και τα 15 στελέχη, και νομίζω ότι τους κοιτάξαμε κατάματα, απογκραστήκαμε τα προβλήματά τους, αυτό που ζητάνε. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος έχει βαρεθεί, λέω εγώ, και θέλει κάτι καινούριο, δεν θέλει εμπαιγμό, θέλει αληθινούς ανθρώπους που να είναι εβραίους στις αξίες και στα πιστεύω τους, και θεωρώ ότι εμείς τους το προσφέρουμε. Εγώ καλόπιστα να δεχτώ ότι θέλει κάτι καινούριο, και στο πρόσωπό σας είναι το κάτι καινούριο. Ο Αθανάσιος Τάσκας ήταν πρόεδρος της Κέλης, είναι πρόεδρος της Κέλης, μεταπηδά στον δεύτερο βαθμό. Αυτό είναι κάτι καινούριο, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά πολλά μέλη του συνδυασμού δεν είναι κάτι καινούριο, με την έννοια ότι υπήρξαν ακόμα και μέλη της νυν περιφερειακής αρχής. Σε αυτό τι απαντάτε που θα μπορούσε να πει κάποιος πολίτης? Σωστά το λέτε, δεν το συζητάμε. Έχουμε ηλικιακά, μια ηλικιακή διαστρωμάτωση των μελών μας είναι τέτοια, όπου παντρεύουμε την εμπειρία με το κάτι καινούριο που λέτε εσείς. Νομίζω ότι ο κόσμος εκφράστηκε, η σταυροδοσία έχει γίνει, έχουν μετρηθεί τα κουκιά ολονών και ο καθένας καταλαβαίνει πού έσφαλε ή τι καλό έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι και τα καινούργια μέλη, αλλά τόσο και τα παλιά, μπορούν να μας δώσουν με την εμπειρία τους, μπορούν να προσθέσουν, και εμείς με τον αυθορμητισμό μας, την ορμή μας, μπορούμε να πάμε το τόπο μας λίγο παραπάνω. Λίγο καλύτερα θα έλεγα εγώ, γιατί το αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, το αξίζει η Δυτική Μακεδονία να αλλάξει ρότα, το αξίζει όλος ο κόσμος που ζει εδώ, γιατί τα προβλήματα την τελευταία δεκαετία είναι πάρα πολλά και νομίζω έχει κουραστεί ο κόσμος. Να έρθω λίγο στο προσωπικό. Πώς καταφέρατε να πρωτεύσετε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας όταν είστε πρόεδρος μιας σχετικά μικρής κοινότητας της Κέλης? Πώς καταφέρετε να ξεπεράσετε έμπειρους και συναδέλφους σας οι οποίοι εκλέγονται για χρόνια στην Περιφέρεια? Ακούστε να δείτε, εγώ το μόνο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή και αφού μου δίνετε ευκαιρία είναι να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο αυτό το κόσμο. Είμαι κυριολεκτικά ευγνώμων για αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μεγάλη η χαρά για την πρωτιά που μου έδωσε εμένα προσωπικά, ταυτόχρονα όμως είναι και υψηλή ευθύνη για μένα απέναντι σε όλο αυτό το κόσμο. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει την διαδρομή του μέσα στη τοπική κοινωνία. Ο κόσμος έχει αποτιμήσει αυτό το οποίο κάνω. Είμαι δίπλα τους 20 χρόνια συνέχεια. Κάποιοι νομίζουν ότι ο Τάσκας είναι ένα πυροτέχνημα, είναι κάτι το οποίο ήρθε, εγώ ζω και δραστηριοποιούμαι εδώ. Ξέρει ο κόσμος τα πάντα για μένα. Γνωριζόμαστε όλοι, άρα νομίζω ότι έχει καλό αισθητήριο και έχει πράξει σωστά. Δεν είμαι ούτε πυροτέχνημα ούτε κομίτης. Είμαι άνθρωπος της προσφοράς, είμαι άνθρωπος της κοινωνίας και θεωρώ ότι κάποιοι δεν το είχαν αποτιμήσει σωστά. Άρα για μένα δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα, ίσα-ίσα το περίμενα. Απλώς έχω μάθει να λέω και ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους, κάτω η μπάλα που λέμε εμείς ποδοσφαιρικά, για να μπορούμε και να πορευόμαστε ανάλογα. Δεν θέλει έπαρση, κύριε Μαύρη. Ναι, σωστά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που με αυτό θέλω να ολοκληρώσουμε, είναι πολιτικό ερώτημα. Λέγεται από τους πολίτες
από μερίδα πολιτών, για να είμαι πιο ακριβής, ότι εντάξει, και ποια είναι η διαφορά, και οι δύο δεξιοί συνδυασμοί είναι. Τι διαφορά έχει ο Κασαπίδης, τι διαφορά έχει ο Αμανατίδης. Ρωτώ τον πρώτο σε ψήφους του Γιώργου του Αμανατίδη στη Φλόρινα, τι διαφορά έχετε, ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά, γιατί να επιλέξουν εσάς και όχι τον άλλον συνδυασμό. Γιατί να επιλέξουμε εμάς. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ο κύριος Αμανατίδης αυτή τη στιγμή λίγο πιο ανθρώπινος. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει αυτό το διαφορετικό που επιζητούμε. Είμαι, όπως προείπατε, 17 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα διοικούσαμε, ας πούμε, την τοπική κοινότητα Κέλης. Πιστέψτε με ότι επειδή μ' αρέσει να είμαι δραστήριος, είμαι από τους προέδρους οι οποίοι είναι ανήσυχοι. Δεν μ' αρέσει η στασιμότητα. Αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Κασαπίδης. Είμαι από αυτούς που κουβαλούσε, που έφερνε πράγματα και δεν έδιωχνε. Δεν είναι δυνατόν σε μένα να μην μου σηκώσει τηλέφωνο επί 4 χρόνια. Αυτό είναι κάτι ανήκουστο. Τότε δεν υπάρχει συνεργασία. Μας βρίσκεται σε μια σύσκεψη αυτή τη στιγμή με τον κύριο Αμανατίδη. Αυτά ακριβώς είπαμε. Θα σας αποτιμήσουμε ανάλογα. Εάν κάνουμε τα ίδια λάθη, τότε δεν έχουμε πράξει τίποτα το διαφορετικό, τίποτα το καινούριο. Άρα θα πρέπει να δώσετε έμφαση στην Φλόρινα, να δώσετε έμφαση στην Δυτική Μακεδονία γενικά, να είστε αληθινός, να μην είστε ψεύτικος. Οι υποκρισίες για μένα κάποια στιγμή τελειώνουν. Ο εμπρεγμός πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει, νομίζω, να τιμωρήσουμε ό,τι μας πλήγωσε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τάσκα. Καλή, καταρχήν, συγχαρητήρια για την προσωπική επιτυχία και καλή συνέχεια. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα μείνουμε στην αυτοδιοίκηση, στον δεύτερο βαθμό, στις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές, επαναληπτικός γύρω στην Κυριακή 15 Οκτωβρίου, μεταξύ των δύο Γιώργηδων, θα έλεγε κανείς, του Γιώργου Αμανατίδη και Γιώργου Κασαπίδη ή Γιώργου Κασαπίδη και Γιώργου Αμανατίδη. Ντέρμπι στην ποδοσφαιρική γλώσσα, καθοριστικοί παράγοντες, η συμπεριφορά των ψηφοφόρων που ψήφισαν τους άλλους συνδυασμούς οι οποίοι δεν προκρίθηκαν. Με έναν από τους επικεφαλείς θα κουβεντιάσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και την επόμενη μέρα μιλούμε για τον επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Εισπύρωσης, τον Νόντα τον Στολτίδη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Κύριε Στολτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα, των εκλογών της Κυριακής. Εντάξει, έχει βγει και ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του κόμματός μας που περιγράφει τη συνολική εικόνα, δηλαδή ότι σταθεροποιείται και διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτό εκφράστηκε και εδώ στην περιοχή μας με το θετικό αποτέλεσμα που είχαμε στην περιφέρεια, δεδομένου ότι έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας. Δυστυχώς ο καλπονοθευτικός νόμος μας αφαιρεί έναν περιφερειακό σύμβουλο, δηλαδή με 4,8 που είχαμε την προηγούμενη φορά, τώρα με 6,2 περίπου έχουμε λιγότερους περιφερειακούς συμβούλους, αλλά εν πάση περιπτώσει από αυτή τη θέση που μας έχει εκλέξει. Λέτε για το όριο των 3% για την συνολικά είσοδο, αυτό τον καλπονοθευτικό νόμο των εδρών, που τελικά δεν ήταν 3%. Όποιος ψάχνει λίγο καλύτερα τον νόμο, υπάρχουν περιπτώσεις σε περιοχές και με 6% που δεν έβγαζες δημοτικό σύμβουλο. Ήταν ένας νόμος καλπονοθευτικός και το 3% βεβαίως, αλλά ακόμη και να το ξεπερνούσες, δεδομένου ότι τα 3/5 δινόταν στον πρώτο συνδυασμό, η Λαϊκή Συσπήρωση δεν κατέφερε να εκλέξει τον δεύτερο υποψήφιο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποια στοιχεία που είναι αισιόδοξα, από την άποψη ότι οι συνδυασμοί της Λαϊκής Συσπήρωσης, ειδικά μέσα στις πόλεις, στα αστικά κέντρα, είχαν μεγάλη αύξηση και σε περιοχές όπως ήταν το Αμίντο και, στη Φλόρινα, που σηματοδοτούν, να το πω έτσι, ότι μπορεί το επόμενο διάστημα να, με καλύτερους όρους, ο λαός να παλέψει την δεδομένη αντιλαϊκή πολιτική και τη δεδομένα αντιλαϊκή περιφερειακή αρχή να την παλέψει από καλύτερες θέσεις. Σε αυτό θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς, όπως είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά στο λαό. Τώρα, εσείς δεν κρυφτήκατε καθόλου. Εξηγούμε. Είπατε νωρίτερα ότι βγήκε και κεντρικά ανακοίνωση από το κόμμα. Δεν κρυφτήκατε ποτέ ότι η Λαϊκή Συσπήρωση ιδεολογικά πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν κρυφτήκατε ποτέ λέγοντας ότι μιλούμε για πολιτική αναμέτρηση
και έχουν λόγο τα κόμματα και οι πολιτικές. Παρά το ότι μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Μάλιστα δεν την αποκαλείτε αυτοδιοίκηση, ναι, τη λέτε βεβαίως τοπική διοίκηση. Νομίζω αυτό δεν είναι τώρα κάτι, ναι, καινούριο. Πάντα είχαμε αυτή τη στάση σαν κομμουνιστικό κόμμα και κάναμε την προσπάθειά μας να πείσουμε το λαό ότι ακόμα και σε επίπεδο τοπικού συμβουλίου είναι πολιτικές οι εκλογές. Αυτό, αν θέλετε, αναδείχθηκε την προηγούμενη περίοδο, δεδομένου ότι έπαιξαν ρόλο τα τοπικά συμβούλια στην προώθηση αυτής της πολιτικής της πράσινης μετάβασης, με γνωμοδοτήσεις και με όλη αυτή την ιστορία με τα ανταποδοτικά. Δηλαδή, συνέβαλαν κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε είναι ότι από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι το τοπικό συμβούλιο, απέναντί μας έχουμε ένα μπλοκ αντιλαϊκών δυνάμεων που πρέπει να αντιπαλέψουμε. Αυτό συμβαίνει και εδώ στην περιοχή. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Το κόμμα μας πάντα και στις προηγούμενες εκλογές, θυμάμαι και στις παραπροηγούμενες, αυτή ήταν η λογική του, αυτή ήταν η στάθηση αρχών και οι θέσεις μας. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Τώρα θα έχετε δύο εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Έναν, έναν. Ποια είναι η στάση? Έναν περιφερειακό σύμβουλο, όχι δύο. Ναι. Α, εννοείται δύο υποψήφους. Ναι. Στο δεύτερο γύρο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτήν την αναμέτρηση, την εκλογική? Τον Αμανατίδη, Κασαπίδη ή Κασαπίδη Αμανατίδη. Εντάξει, εμείς νομίζω και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά με τη δήλωση που κάναμε όσον αφορά τη στάση μας στο δεύτερο γύρο και όπως σας είπα, μια στάση η οποία είναι διαχρονική και σταθερή, καλούμε να κάνουν αυτό που κάνουν και στον πρώτο γύρο. Να καταδικάσουν τους εκπροσώπους επιχειρηματικών ομήλων, τους συντονιστές της κυβέρνησης για το πώς θα προωθηθεί το αντιλαϊκό έργο της εδώ στην περιοχή. Αυτό καλούμε να κάνουν και στο δεύτερο γύρο. Έχουμε να κάνουμε με δύο καραμπινάτους υποστηρικτές της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που την έχουν υπηρετήσει από διάφορα μετερίζια, είτε σαν βουλευτές, είτε ο περιφερειάρχης σαν περιφερειάρχης στο προηγούμενο διάστημα. Έχει καταρχήν ο κ. Κασαπίδης το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, την πιστοποίηση δηλαδή από τους ίδιους ότι δεν θα κάνει ρούπι από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αλλά και ο κ. Σαμαρατίδης, μέχρι πρότινος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, κάτι είπε και ο κ. Γεωργιάδης σε δηλώσεις της, ότι κάλλιστα θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Ο ίδιος ο κ. Σαμαρατίδης θεωρεί τον κ. Μητσοτάκη από τους πιο ικανούς πολιτικούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο καραμπινάτους υπερασπιστές αυτής της αλληλαϊκής πολιτικής. Και το μόνο που έχει να κάνει ο λαός μας είναι να κάνει αυτό που έκανε στον πρώτο γύρο, να τους καταδικάσει. Οπότε καλούμε, ναι, σε άκυρο λευκό. Και σε αυτή την Κυριακή. Άκυρο λευκό είναι και η αποχή μέσα. Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα. Δεν θα πεις έναν άνθρωπο που είναι από την Αθήνα. Το τελικό αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας είναι το ίδιο. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά τώρα δεν θα κινητοποιήσει και έναν κόσμο με αυτή την ακρίβεια. Βεβαίως. Αλλά τώρα να πεις έναν άνθρωπο από την Αθήνα να δώσει 200 ευρώ για να έρθει να ρίξει άκυρο λευκό. Προφανώς εντάξει. Αλλά καλό είναι να πάνε στις κάλπες όσοι μπορούν και να καταδικάσουν με αυτόν τον τρόπο και τους δύο υποψηφίους. Το θέλετε έστω και στατιστικά να υπάρχει καταμέτρηση, να υπάρχει ένα νούμερο, το άκυρο ή λευκό? Βεβαίως, να καταγραφεί και αυτό, με αυτόν τον τρόπο όσο δυνατόν πιο ψηλά. Είναι κάτι νομίζω που θα σηματοδοτήσει ότι και την επόμενη μέρα είναι ένας κόσμος που είναι αποφασισμένος να αντιπαρατηθεί συνολικά με αυτή την πολιτική και να μην γέρνει από τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο. Γιατί εμείς έχουμε δεδομένο ότι όποιος και να είναι, η περιφερειακή αρχή με βάση τα λεγόμενά τους θα είναι αντιδραστική ούτως ή άλλως. Οπότε ο λαός δεν έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ποιον θα του μαυρίσει περισσότερο τη ζωή την επόμενη μέρα, στη λογική του λιγότερου κακού. Γιατί αν θα παρακολουθήσει κάποιος και τα αποτελέσματα, μπορεί να βγάλει και ορισμένα συμπεράσματα για το που κατέληξε και ένας κόσμος ο οποίος το προηγούμενο διάστημα στήριζε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ότι αυτή η λογική του λιγότερου κακού τελικά σε οδηγεί να επιλέξει ένα από τους δύο υπερασπιστές αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Από ό,τι φάνηκε δηλαδή και από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνθηκε προς τον κύριο Αμανατίδη. Διαβάζοντας, να το πω έτσι, με μια πρώτη ανάγνωση. Δεν στήριξε την επίσημη χρησμένη υποψηφιότητα. Εντάξει, που ήταν η κυρία Ζιμπλιάδου. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Ναι, το κάνετε αθρηστικά, το κάνετε πρόσθεση. Ναι, είναι περίπου 32% και η κυρία Ζιμπλιάδου πήρε πολλές φορές 31%. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια πώς μετακινηθήκαν ανάμεσα στους κόμματα. Πολλές φορές κάνουμε προσθέσεις κομμάτων, αλλά δεν γίνεται προσθέσεις ψηφοφόρων. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι τέτοια τα μεγέθη που μπορεί να σου οδηγήσουν να βγάλεις ορισμένα συμπεράσματα. Να ρωτήσω για τη Δευτέρα.
τι θα πράξετε τη Δευτέρα, πώς θα συμπεριφερθείτε εντός του περιφερειακού ή έξω από αυτό. Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι από 1η Ιανουαρίου θα αναδειχθούν. Ναι, σωστά. Οπότε εγώ συνεχίζω σαν δημοτικό σύμβουλος και συνεχίζουμε στην ίδια ρότα που χαράξαμε και γι' αυτό μας ψήφισε ο κόσμος, γιατί γι' αυτό τον καλέσαμε να μας ψηφίσει, να είμαστε τα μάτια, τα αυτιά του και η φωνή του μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να βάζουμε τις ανάγκες του ως προτεραιότητα. Οπότε το δικό μας χρέος είναι να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα που κάναμε, ότι θα είμαστε η μαχητική, 100% μαχητική αντιπολίτευση μέσα στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Τώρα, αυτό θα κάνουμε. Θα ενημερώνουμε το λαό για αντιλαϊκές εξελίξεις που περνάνε από εκεί, αλλά θα μεταφέρουμε και αιτήματα, αγωνίες του λαού μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πιέζουμε για να μπορούμε να δίνουμε ανάσες στο λαό. Αυτό ήταν το χρέος μας, αυτό υποσχεθήκαμε και αυτό θα κάνουμε. Βλέπετε ομοιότητα σε Κασαπίδια Μανατίδη? Το ίδιο βλέπετε και ομοιότητα σε Μαλούτα Κοκαλιάρη, η ίδια λογική? Νομίζω ναι, ακριβώς το ίδιο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Για εμείς τον Δήμο Κοζάνης. Ναι, 4 χρόνια αναδείξαμε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Δημοτικής Αρχής Μαλούτα με διάφορους τρόπους και με παρεμβάσεις. Και νομίζω αν και ο κύριος Κοκαλιάρης δεν ήταν στο προηγούμενο συμβούλιο, να το κρίνουμε με αυτό. Τον κρίνουμε όμως με βάση τοποθετήσεις που έχει κάνει, που δείχνει ότι σε αυτόν τον δρόμο της συνεργασίας με την κυβέρνηση, του καλού παιδιού της κυβέρνησης θα κατευθυνθεί, αλλά και με διάφορες απόψεις όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, όσον αφορά τις καταστροφές, ας πούμε, στη Θεσσαλία, που εκφράστηκαν μέχρι και αντιδραστικές απόψεις. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ακριβώς το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μένουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, στον δεύτερο βαθμό, και πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τηλεμαχία που έδωσαν με μεγάλη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών, καθώς δεν ήταν στο στούντιο, οι δύο μονομάχοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μιλώντας σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ3, διασταύρωσαν τα ξύφη τους τόσο ο κύριος Αμανατίδης όσο και ο κύριος Κασαπίδης. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Μέχρι τώρα και οι δύο σας ήσασταν σύμμαχοι και κάνατε λόγο για τα μεγάλα έργα της στην περιοχή. Τώρα θα ήθελα να τα κάνουμε λίγο, να τα σπάσουμε αυτά σε κομμάτια και να μιλήσουμε αναλυτικά για το καθένα από αυτά, ξεκινώντας από την ανεργία. Και θα ήθελα να τοποθετηθείτε και οι δύο, δεν ξέρω, ας ξεκινήσει ο κύριος Κασαπίδης, να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα για να φέρετε νέες θέσεις εργασίας ως ανταποδοτικές για αυτό που έχει γίνει ή που επιχειρείτε τέλος πάντων να γίνει με την απολιγνητοποίηση. Κύριε Κασαπίδη. Ήδη έχουμε προετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο και της δίκαιης μετάβασης. Διαπραγματευτήκαμε το προηγούμενο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με τα αρμόδια υπουργεία και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καταφέραμε, κυρία Σάμπικα, να φέρουμε ένα τεράστιο κονδύλι στην περιφέρειά μας αξίας 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθούν έργα δημόσια αλλά και ιδιωτικά που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Και μάλιστα η τελευταία εξέλιξη που αφορούσε μια διεκδίκηση που διαπραγματευτήκαμε πριν από 1,5 χρόνο με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, αποφέρει στην περιφέρειά μας τα υψηλότερα επενδυτικά κίνητρα που είχε ποτέ στην ιστορία της και τα υψηλότερα στην Ελλάδα, ποσοστού 70% για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ταυτόχρονα, έχουμε ξεκινήσει και ολοκληρώνουμε σειρά υποδομών, βασικών υποδομών που σχετίζονται με νέες βιομηχανικές περιοχές, δεδομένου ότι νοσούσε η περιφέρειά μας, δεν είχε επαρκείς βιομηχανικές περιοχές για να φιλοξενήσει νέες επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουμε χρηματοδοτήσει και έχουμε ολοκληρώσει τις υποδομές του Πανεπιστημίου μας και το σύνολο των μελετών για την επέκταση των νέων κτηριακών και μηχανολογικών εξοπλισμών, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση και του ΕΚΕΤΑ εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε δημιουργήσει και 5 διαφορετικούς θύλακες καινοτομίας, όπου θα μπορούν σε αυτό το περιβάλλον να συνεργάζονται οι επιχειρηματίες με την επιστημονική κοινότητα, να προάγεται η εφαρμοσμένη έρευνα, να παράγεται καινοτομία, να σωματώνεται στα προϊόντα της υπηρεσίας και έτσι κάνουμε πιο ανταγωνιστική την οικονομία μας και τα προϊόντα μας. Και με αυτό το περιβάλλον προσελκύουμε επενδύσεις. Ήδη έχουν ετοιμάσει φακέλους και αναμένεται με την πρόσκληση που έχει ξεκινήσει, έχει προδημοσιευτεί από τον κύριο Παπαθανάση, να υποβληθούν μέχρι τέλος του έτους οι πρώτες αιτήσεις για να γίνουν επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Όπως γνωρίζετε, για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πολιτική θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο. Ναι. Πράγματι, ενώ είμαι βουλευτής,
προχώρησε και εγκρίναμε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το οποίο μέσα από μια εθνική προσπάθεια εξασφάλισε σημαντικούς πόρους. Οι πόροι οι οποίοι εξασφαλίστηκαν βέβαια έχουν προϋπολογισμό περίπου για τη Δυτική Μακεδονία 1,06 δισεκατομμύρια ευρώ και κατόπιν συμπληρώνονται με άλλα ποσά μέχρι τα 5 δις, τα οποία είναι δανεικά, δάνεια μάλλον για ιδιωτικές επενδύσεις που τα παίρνουν οι ιδιώτες και δάνεια για τις επενδύσεις του δημόσιου τομέα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ακούγομαι. Βεβαίως κύριε Μανατίδη, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Μας ακούτε? Ναι. Έχει πέσει για κάποιο λόγο η γραμμή. Άμεσα θα προσπαθήσουμε να ξανα... Μας ακούτε τώρα κύριε Μανατίδη? Ναι. Κύριε Κασαπίδη, κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη σύνδεσή μας με τον κύριο Μανατίδη. Θα κάνω την επόμενη ερώτηση εσάς και θα ξανασυνδεθούμε μαζί του μόλις μας ακούσει καλύτερα. Χωροταξικό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή υπάρχει κορεσμός και η δυνατότητα των δικτύων είναι περιορισμένη, δεν μπορούν να συνδεθούν και δεν δίνεται και άλλη άδεια για φωτοβολταϊκά στην στέγη. Θέλω να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε πάνω σε αυτό. Εδώ είναι και η μεγάλη μας διεκδίκηση, κυρία Σάπικα, καθώς είμαστε. Κύριε Κασαπίδη, ένα λεπτό. Μας ακούτε, κύριε Μανατίδη, τώρα? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ολοκληρώστε τότε την απάντησή σας. Κύριε Κασαπίδη, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Μανατίδη. Ναι. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε αυτό το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, έγινε πρόγραμμα. Το επόμενο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι να γίνουμε ελκυστικοί σε παραγωγικές επενδύσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο συνδυασμός μας προτείνει και θα υλοποιήσουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού γραφείου, πέστε το, όπου ο κάθε επενδυτής που έρχεται στη Δυτική Μακεδονία θα έχει ένα στήριγμα. Θα έρχεται σε αυτό το γραφείο, θα έχουμε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών όπου θα βλέπουμε πού επιτρέπεται, πού απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και στη συνέχεια θα τον υποστηρίζουμε τον επενδυτή μέχρι που να υλοποιήσει την παραγωγική του επένδυση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε επίσης δημόσια γη όπου να μπορούν να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, είναι γνωστό ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει πράγματι το μέγιστο των επιδοτήσεων στο 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ήδη πρέπει να ενισχύσουμε νέες χρηματοοικονομικές τεχνικές που να στηρίξουν την υλοποίηση επενδύσεων στην περιοχή μας. Και το κυριότερο και σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε για τη Δυτική Μακεδονία ένα νέο τρόπο υποστήριξης, έτσι ώστε να ενταχθούμε και εμείς σε περιοχές όπου ο επενδυτής θα θέλει να εγκατασταθεί, γιατί θα είναι σίγουρος ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου ή δευτέρου βαθμού θα μεριμνά να του λύσει προβλήματα. Κυρία Μανατίδη, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωροταξικό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κορεσμός των δικτύων. Κύριε Κασαπίδη. Είναι η μεγάλη διεκδίκηση της Δυτικής Μακεδονίας να μπορέσει να προηγηθεί ένα ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, για να μπορέσει να μπει μια τάξη σε αυτή την αναρχία, σε αυτή την ασχεδίαστη επέκταση των φωτοβολταϊκών. Το έχουμε ζητήσει, το διεκδικούμε από την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα προσχέδιο. Μέχρι σήμερα δουλεύουμε πάνω στο παλιό χωροταξικό, που δυστυχώς βλέπουμε να προωθούνται κάποιες εταιρείες που εγκαθιστούν μεγάλα φωτοβολταϊκά εις βάρος και καταστροφικά σε υφιστάμενες δραστηριότητες παραγωγικές, και δυστυχώς έχουν σύμμαχό τους και τον κύριο Μανατίδη μερικές εξ αυτών. Αλλά πέραν τούτο, η αξία της προσπάθειας που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να βάλουμε μια σειρά και μια τάξη στο χώρο, ώστε να προβλεφθεί πού θα γίνει ξεκάθαρα η γεωργία, εκτινοτροφία, τουρισμός, προστασία του περιβάλλοντος και ναι, τα φωτοβολταϊκά, τα οποία τα στηρίζουμε με οργανωμένο τρόπο, διότι έχουμε προετοιμάσει δύο μεγάλες ενεργειακές κοινότητες, οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κυρία Σάπικα, όπου συμμετέχει η περιφέρεια, η Δήμη και το Πανεπιστήμιο στη μία, και η περιφέρεια με τους οργανισμούς των εγγύων βελτιώσεων της περιφέρειάς μας, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος σε κρίσιμους τομείς της περιφέρειάς μας. Αυτούς τους δύο που σας είπα, και ετοιμάζουμε άλλες δύο. Η μία που αφορά τις επιχειρήσεις μαζί με την περιφέρεια για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος και ταυτόχρονα με τους πολίτες. Ήδη έχουμε βρει το χώρο που θα εγκαταστήσουμε υποδομές αυτές, αλλά πρέπει να γίνει με οργανωμένο τρόπο. Να ολοκληρώσουμε για να συζητήσουμε όλα τα θέματα, κύριε Κασαπίδη. Και ενσωματώνουμε αυτό το σχεδιασμό στο τελικό χωροταξικό σχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί από την κυβέρνηση, το οποίο και το περιμένουμε, καθώς ήδη έχουμε υποβάλει το προηγούμενο διάστημα την επικαιροποίηση. Κύριε Μανατίδη. Ήδη ο κ. Κασαπίδης έφτασε στα όρια του ποινικού δικαίου. Δηλαδή, τι είπε πριν από λίγο? Ότι εγώ προωθώ συγκεκριμένες επενδύσεις, άρα εξυπηρετώ συμφέροντα ιδιωτών. Αν δεν σας ξέφυγε, κύριε Κασαπίδη, αυτό, θα πρέπει να το πάρετε πίσω.
Από εκεί και μετά. Μιλάω για τα φωτοβολταϊκά στο χωριό σας, κυρία Μανατίδη, ναι, για αυτό, τα γνωστά αυτό που φωτοβολταϊκά λες, όπου που λέτε, είχαν χωροθετηθεί αυτό, πάνω σε δάσο, το οποίο φορά, αποχαρακτηρίστηκε από δάσο σε δασική έκταση. Εσείς είχατε έρθει στο γραφείο μου και το υποστηρίζατε. Αυτό μιλάω, κύριε Μανατίδη. Γιατί, α, αυτό, γιατί δεν το παραδείγματι. Κύριε Κασαπίδη, τώρα επειδή μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον, θα ήθελα. Εγώ σας λέω ότι εμείς υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των πολλών. Και εσείς ήρθατε, ναι, στο γραφείο μου και υποστηρίζετε να διευκολύνετε μια επένδυση μιας εταιρείας. Κύριε Κασαπίδη, επιτρέψτε μου τώρα να του δώσουμε τον λόγο, όχι, για γιατί, να, γιατί δεν ακούγεστε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γιατί φοβάστε την αλήθεια. Στο γραφείο μου παρουσία μαρτύρων ήταν αυτό που σας είπα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Θα μας πάτε στα δικαστήρια, κύριε Μανατίδη. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Θα μας πάτε στα δικαστήρια για την αλήθεια. Βεβαίως, αλλά μην μας απειλείτε. Θα μας πάτε στα δικαστήρια. Κύριε Κασαπίδη, έχει τον λόγο ο κύριος Μανατίδης. Νομίζω ότι έχετε πάρει έναν κατήφορο. Λοιπόν. Ασφαλώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ήμουν αυτός που απομάκρυνε τους επενδυτές από μια δασική έκταση εκεί όπου ο κύριος Κασαπίδης έδωσε απαλλακτικά περιβαλλοντικών όρων. Επομένως, αντί να το σκεφτεί 10 φορές να κάνει αναφορά σε αυτό το θέμα που το ξαναείπε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκεί όπου ο νόμος το ξαναλέει. Που εσείς ψηφίσατε γιατί στη Βουλή επιβάλλει αυτή τη διαδικασία, κύριε Μανατίδη. Εμείς. Ψηφίστηκε εκεί όταν εσείς ψηφίσατε, επιβάλλει αυτή τη διαδικασία. Ψηφίστηκε όταν εσείς. Επομένως, αντί να ζητήσετε συγγνώμη από τους συμπολίτες μας που εγκρίνατε μη ανάγκη ύπαρξης περιβαλλοντικών όρων για φωτοβολταϊκά, προκειμένου αυτά να εγκατασταθούν σε δασική έκταση, αυτή τη διαδικασία. Εσείς κάνετε λάθος. Παρέρχεται το 20ήμερο και παίρνει την άδεια αμέσως. Εσείς το ψηφίσατε. Όσοι βουλευτείς, όσοι που μας ακούν, το ξέρουν. Εσείς ψηφίσατε αντίστοιχες. Κύριε Μανατίδη, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ να πάμε και στην επόμενη ενότητα. Πέστε μας, ποιο είναι το σχέδιο, κύριε Μανατίδη, για τα φωτοβολταϊκά. Ποιο είναι το σχέδιό σας. Εγώ σας είπα τι κάνετε. Πέστε μια φορά ο κύριος Κασαπίδης επιλέγει τον κατήφορο. Πέστε τι κάνετε. Εγώ σας είπα, ευνοούμε τους πολλούς, εσείς ευνοείτε τους λίγους. Πέστε τι κάνετε. Το σχέδιο ρωτάει, κύριε Σάπικα. Θα σας πω τι κάνατε εσείς επομένως. Κύριε Μανατίδη, θα ήθελα να ακούσω τι θα κάνετε. Αφήστε με να μιλήσω. Έχετε χάσει τον έλεγχο. Αφήστε με να μιλήσω. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Εγώ προσπάθησα και ενίσχυσα τις τοπικές πρωτοβουλίες των πολιτών, των συμπολιτών μας με τα μικρά φωτοβολταϊκά. Εγώ τι άλλο έκανα. Ενίσχυσα τις συμμαχίες των δικών μας μικρών που παίρναν απαλλακτικά, που παίρνανε αρνητικές απαντήσεις από το ΔΔΕ προκειμένου να συμμετέχουν στη λειτουργία και στη δημιουργία επιχειρήσεων. Κόπηκε για άλλη μια φορά. Δυστυχώς. Πάλι έχει κόπηκε πέσει. Κόπηκε για άλλη μια φορά. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Μανατίδη, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Κάνω το επόμενο ερώτημα στον κύριο Κασαπίδη και επανασυνδεόμαστε μαζί σας. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει και πάλι ο κύριος Αμανατίδης. Λοιπόν, κύριε Κασαπίδη, θα ήθελα μία απάντηση για τη γέφυρα των Σερβίων. Τι γίνεται εκεί? Θα προχωρήσουν τα έργα? Δεν θα προχωρήσουν? Έχουν γίνει λάθος χειρισμοί? Ήδη από σήμερα που μιλάμε έχει έρθει και το τελικό πόρισμα της ειδικής επιστημονικής ομάδας που μας υποστήριξε τα προηγούμενα χρόνια για ένα φλέγον θέμα, το οποίο ευτυχώς το προλάβαμε, κύριε Σάπικα, και δεν είχαμε τραγικά γεγονότα. Θα θρηνούσαμε δυστυχώς πολλά θύματα και με τις ενέργειές μας προστατεύσαμε τους επαγγελματίες που διάρχονταν καθημερινά από μια γέφυρα που είχε πάρει το δρόμο της κατάρρευσης. Ναι. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο από τους καθηγητές. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες και ήδη η επιτόπια δοκιμαστική διαδικασία που έγινε μετά την αποκατάσταση της ζημιάς έδειξε πολύ θετικά στοιχεία, ευτυχώς, και πλέον από αύριο πρώτα Θεός τη δίνουμε στην κυκλοφορία χωρίς τα φανάρια για αμφίδρομη κίνηση. Και αυτό να πούμε ότι είναι μια υποδομή η οποία είχε παραμεληθεί, είχε αφαιθεί στην τύχη της, και μετά από πολλά χρόνια κάναμε αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν από 10, 20, 30. Κυρία Μανατίδη, ο λόγος εσάς. Επιτρέψτε μου λίγο να τελειώσω έγινε... για το, ναι, μου λίγο να τελειώσω για το προηγούμενο τώρα, που διακόπηκα για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν γίνεται επίτηδες, κυρία Μανατίδη, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Είπα δεν ξέρω τι φταίει. Α, εντάξει. Ναι, ασφαλώς δεν γίνεται επίτηδο. Αυτό που ήθελα να τελειώσω είναι ότι εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ήμουν δίπλα στους μικρούς επενδυτές, τους τοπικούς. Ο κύριος Κασαπίδης που δεν παραχωρούσε απαλλακτικά περιβαλλοντικών όρων στους μικρούς, βοήθησε οι μεγάλοι στις δημόσιες δασικές εκτάσεις να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω τι έχει κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή μηδέν, για τις δύο ενεργειακές κοινότητες που συνέστησε, τις οποίες για άλλη μια φορά προεδρεύει και δεν έχει προχωρήσει τίποτε. Επομένως, καλό θα είναι να θέλουμε να διαστρεβλώσουμε τα πράγματα, όμως να ξέρετε ότι συνεχίζετε και παίρνετε έναν κατήφορο που δεν αρμόζει ούτε σε εσάς ούτε στους πολίτες. Πάμε στη γέφυρα λοιπόν. Με μία πρόταση όμως τώρα, γιατί έχουμε κάνει κατάχρηση του χρόνου. Σας ακούμε, κύριε Μανατίδη.
Ναι, η πρόταση η οποία ασφαλώς σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, αυτή τη στιγμή το χωροταξικό των ΑΠΕ βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Όχι, όχι, για τη γέφυρα θέλω να απαντήσετε. Α, πάμε για τη στη γέφυρα τώρα. Ναι, ναι. Απλώς ναι, πολύ σύντομα, ναι, γιατί λίγο έχετε ξεπεράσει το χρόνο τώρα. Ναι. Ακόμα και στο θέμα της γέφυρας μπορούσε το πρόβλημα να λυθεί πολύ πιο νωρίς. Το 2021, όταν οι τεχνικοί σύμβουλοι εισηγούνταν μία μεθοδολογία αντιμετώπισης του, τότε έγινε κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε τεράστια επιβάρηση οικονομική στους πολίτες οι οποίοι πήγαιναν και έρχονταν από την περιοχή των Σεβίων και Βελβεντού προς την Κοζάνη και αντίστροφα, ενώ θα μπορούσε σε 10 μέρες με καιρό COVID, σας θυμίζω, το πρόβλημα να είχε αντιμετωπιστεί. Άλλη μια ολιγορία, η οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι λύνεται και ακριβώς 2 μέρες πριν τις εκλογές. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστούμε. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, θα μου το απαντήσετε όμως σε 30 δευτερόλεπτα ο καθένας. Η πρώτη ερώτηση είναι για τον κύριο Αμανατίδη. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Αμανατίδη, όταν πήρε το χρήσμα ο κύριος Κασαπίδης, εσείς χειροκροτούσατε από την πρώτη σειρά και όλα στην εκδήλωση όπου δόθηκε το χρήσμα. Τι έχει αλλάξει και διεκδικείτε τώρα την περιφέρεια? Μάλλον δεν ισχύει αυτό. Εγώ δεν χειροκροτούσα όταν ο κύριος Κασαπίδης πήρε το χρήσμα, γιατί δεν ήμουνα σε μια τέτοια διαδικασία. Ίσως κάνετε κάποιο λάθος. Μισό λεπτό. Ήσασταν εναντίον του διορισμού του σε εισαγωγικά ως περιφερειάρχη? Δεν ήσασταν. Νομίζω ότι ήσασταν στο πλευρό του. Είπατε τη λέξη διορισμού. Διορισμού ενώ σε εισαγωγικά. Μήπως κάνετε κάποιο χρονικό λάθος. Δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Υπήρξε ανακοίνωση. Συγγνώμη, λοιπόν, δεν έλαβε το χρήσμα ο κύριος Κασαπίδης, κύριε Αμανατίδη? Ασφαλώς και το έλαβε. Αυτό σας λέω ότι δεν υπήρξε διαδικασία εκδήλωσης προς τούτο. Άρα λοιπόν εγώ ήμουνα βουλευτής. Ως βουλευτής έβλεπα τη λειτουργία της περιφερειακής αρχής. Ως βουλευτής αντιμετώπιζα προβλήματα και προτάσεις των συμπολιτών. Δεν ήσασταν στο πλευρό της περιφέρειας καθόλου αυτή τη διάρκεια της βουλευτικής? Ασφαλώς και ήμουνα. Και μάλιστα έλεγα ότι εγώ στηρίζω την περιφερειακή αρχή. Γιατί αν η περιφερειακή αρχή πάει καλά, θα πάει και ο τόπος καλά. Άρα το θέμα μου ήταν ο τόπος και εγώ στήριζα τον τόπο μου και έλεγα ότι τη στηρίζω. Επομένως ήμουν ξεκάθαρος σε όλες μου τις φάσεις. Μπορώ να κάνω την αντίστοιχη ερώτηση τώρα και στον κύριο Κασαπίδη. Κύριε Κασαπίδη, αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι είστε μακριά από τον κόσμο, ότι είστε μακριά από τους απλούς πολίτες. Έχετε απομακρυνθεί. Τι απαντάτε? Οφείλω να δώσω και μια απάντηση σε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαντής. Σας παρακαλώ, θέλω να σεβαστείτε το χρόνο. Πολύ εύκολα για τη γέφυρα. Ως ειδικότερος των ειδικών που φέραμε εμείς καθηγητές, λέει ο κ. Αμανατίδης ότι σε 10 μέρες θα λύνονται το πρόβλημα της γέφυρας. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Ας έλυνε ο κ. Αμανατίδης τις ζημιές που άφησε πίσω του στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν θα σας επιτρέψω ούτε στον έναν ούτε στον άλλον τώρα, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Άφησε την αναπτυξιακή Κοζάνη με ζημιές, τις οποίες διορθώσαμε εμείς, και ας μην κάνει τον ειδικότερο του μηχανικού που μας θεράπησε. Κύριε Κασαπίδη, κύριε Αμανατίδη, σας παρακαλώ να σεβαστείτε τον τηλεοπτικό μας χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Θα ήθελα να πω κάτι και από αυτό που είπε ο κύριος Κασαπίδης, γιατί συνεχίζει ως πείσμον. Κύριε Αμανατίδη, λυπάμαι πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε υπερβεί τον χρόνο σας. Και τα κάνατε μουσκεμα στην Άγκο, αφήσατε την Άγκο με ζημιές. Λοιπόν, κύριε Κασαπίδη, κύριε Αμανατίδη, κύριε Αμανατίδη, κύριε Κασαπίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον αγώνα και τον δυο σας. Ευχαριστούμε. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα και θα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην δημόσια τηλεόραση μίλησε ο τομεάρχης άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε, και σε αυτό θα σταθούμε, στα εσωτερικά, στην κρίνια, στις διαφωνίες, αντιπαραθέσεις, αλλά και την άρνηση συμμετοχής σε τομείς τομεαρχών από την εσωκομματική αντιπολίτευση στον Στέφανο Κασελάκη. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το τι είπε ένας επιστήθιος, θα μπορούσε να πει κανείς, συνεργάτης του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη. Δεν πάει κάτι καλά, άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Μισολάκι όμως. Εσείς επειδή είστε της ιστορίας σας, όταν στο στράτευμα, ας ονομάσουμε στράτευμα το ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο κομμάτι δεν δέχεται τον αρχηγό, προσπαθούμε να τους πείσουμε ή αυτοί είναι ξένο σώμα στο στράτευμα? Στο στρατό δεν υπάρχουν τέτοια. Στο στρατό, ο αρχηγός είναι ο αρχηγός, υπάρχει μια ιεραρχία κλπ. Μα κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία της επιλογής ήταν έτσι
που ο πρόεδρος επελέγει από τη, από τη βάση. Συμφωνώ, αυτοί συνεχίζουν όμως να λένε αυτά που λένε. Τι να κάνει, δεν μπορεί όταν μας συμφέρει το αποτέλεσμα το δεχόμαστε και όταν δεν μας συμφέρει να το, να το αποδείξουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, αφήστε με λίγο να σας πω κάτι, γιατί πολλά ερωτήματα μπαίνουν. Εκείνο που είναι ουσιαστικό είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος για τέτοια θέματα και για τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις. Το θέμα του, του κόμματος είναι η, η σοβαρή αντιπολίτευση και η προσπάθεια στο να βοηθήσουν να λυθούν τα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι, αυτό λοιπόν όμως λέει είναι. Και η άλλη πλευρά, κύριε Αποστολάκη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Λέει, με ποια θέση όμως. Ποια θέση έχουμε για το ένα ζήτημα. Ποια θέση είχαμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ποια θέση έχουμε για την οικονομία. Βγαίνει ο ένας, λέει αυτό που ήξερε από το προηγούμενο συνέδριο. Ακούει τον αρχηγό, λέει κάτι άλλο που είναι προσωπική του θέση, θα διαμορφωθεί, λέει, στο νέο συνέδριο που θα γίνει. Ποια είναι η θέση. Εδώ είδατε το θέμα που έγινε με, τις, με το δεύτερο γύρο, με τη δήλωση που κάνατε. Είπατε, παρεμηνεύτηκε στη συνέχεια. Υπάρχει συγκεκριμένη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πώς πηγαίνει στο δεύτερο γύρο. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί εμείς δεν την έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Εντάξει, υπήρξε αυτή η, συμμα... η συμμαχία η συγκεκριμένη. Βράδυ, ναι. Εκείνο. Ωραία, εκεί όπου δεν υπάρχει, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Τι επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω, τι λέει. Δεν ξέρω. Μην με βάλετε πάλι σε όχι, αυτό το τρυπάκι. Δεν θέλω να πω και κάτι. Δεν θέλω, όχι, πραγματικά να σας παγιδεύσω σε καμία περίπτωση. Απλώς αυτό που λέμε, συζητάμε τώρα με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα στον πρόεδρο του κόμματος. Λέει το άλλο στέλεχος. Μα εγώ δεν ξέρω να σας πω. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια συνεδρία ενός οργάνου. Εγώ σας λέω της πολιτικής γραμματείας και να αποφασίσει. Ρε παιδιά, αυτή είναι η θέση μας για τη δεύτερη Κυριακή. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί δεν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, κύριε Αποστολάκη. Δεν ξέρω να σας πω γιατί δεν συνεδριάζει. Εκείνο που ξέρω να σας πω είναι ότι δεν λειτουργούν τα όργανα όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αναστάτωση μέσα στο κόμμα και η προσπάθεια του Προέδρου είναι να ισορροπήσει η κατάσταση. Όπως βλέπετε, επιτρέψτε μου λίγο, όπως βλέπετε, δεν ξεκίνησε συγκρουσιακά ο Πρόεδρος. Ακόμα και αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να κρατηθεί ενωμένο το κόμμα. Κανείς δεν περισσεύει από εκεί μέσα. Απλά πρέπει να βρεθεί ένας δρόμος για το πώς. Δεν λειτουργούν τα όργανα, όχι με δική του ευθύνη. Δηλαδή είναι πρόεδρος πια και είναι και πολύ ισχυρός πρόεδρος. Δηλαδή δεν λειτουργούν τα όργανα, αν δεν έχει ευθύνη ο πρόεδρος, ποιος έχει. Δεν λειτουργούν τα όργανα. Όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Όπως θα έπρεπε, είπατε, τα ναι, όργανα λειτουργούν. Αλλά δεν λειτουργούν τα όργανα όπως έπρεπε, ποιος έχει ευθύνη. Τα όργανα λειτουργούν. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή, υπάρχει μια πολιτική γραμματεία. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε δεν μπορώ να σας πω και πολλές λεπτομέρειες. Εκείνο, εγώ το βλέπω το κομμάτι απ' έξω. Περιμένω κάποια αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προκύψουν από τα όργανα. Όταν λέμε ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να εγκρίνονται, αν μη τι άλλο, από τα όργανα, είναι η πραγματικότητα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δομή του κόμματος μέχρι τώρα. Όταν λοιπόν ξεκινάμε από τη δημιουργία των τομεαρχών και οι προτάσεις του Προέδρου προς όλους τους κοινοβουλευτικούς είναι συγκεκριμένες και έχουμε κατά κάποιο τρόπο αρνήσεις. Αυτό δεν είναι λιγάκι παράξενο? Δηλαδή μας πληρώνει ο ελληνικός λαός, μας έχει επιλέξει να είμαστε στο κοινοβούλιο και εμείς διαλέγουμε αν θα κάνουμε ή δεν κάποια θα κάνουμε. Κάποια αιτιολογία μπορείτε να μας πείτε? Δηλαδή ο κ. Σακαλώτος, ποια ήταν η αιτιολογία του ότι δεν θέλω να συμμετέχω, γιατί? Δεν ξέρω. Αυτά θα τα πει ο καθένας από αυτούς που δέχτηκε το τηλεφώνημα και απάντησε έτσι. Τους λόγους θα τους εξηγήσουν εκείνοι. Εγώ δεν μπορώ να δώσω εξηγήσεις για κανένα. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι είμαι σε αναμονή, περιμένω να κάνουμε πράγματα και δεν κάνουμε. Ναι, δηλαδή από πρέπει μια να πλευρά... κλείσει αυτό το θέμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.